Ναι, φίλε, κάνεις ερώτηση. Με αυτούς μεγάλωσες. Σε παρακαλώ πολύ. Με αυτούς δεν μεγάλωσες, βασιλιά μου. Δεν μεγάλωσα εγώ με τέτοια ακούσματα, να ξέρεις. Με κλασικά ελληνικά ακούσματα μεγάλωσα. Λοιπόν, αυτό και στη φωτογράφηση που κάνει εδώ η Σοφία, αλλά δεν με αφήνει. Καλησπέρα, καλό μήνα. Και καλό μήνα, εννοείται. Καλό μήνα. Και να πούμε χρόνια πολλά. Σήμερα είναι Κοσμά, Δαμιανού. Δαβίδ. Ανάργυρο. Ο Δαβίδ τι ήταν, εσύ που τα ξέρεις. Ο Δαβίδ, ο Γολιάθο, ο αγώνας. Πώς δεν έγινε, ο ιστορικός. Ναι. Το Iron Box της εποχής που λέγαμε. Το Iron Box. Λοιπόν, φίλε Σταύρο μου, η ζωή είναι απλή. Ναι. Κάνεις επιλογές χωρίς να κοιτάς πίσω. Πάντα. Ολοπετέκι. Ναι. Έτσι θα πούμε σήμερα. Ολοπετέκι. Ολοπετέκι. Αυτός ο προπονητής που έκανε τον προπονητή στη Ρεάλ. Που ουσιαστικά εξευτέρισε τη Ρεάλ μετά από 120 χρόνια ιστορίας. Ναι. Τον είπανε καλό δαμό. Ναι. Κάνοντας το συνήγορο του διαβόλου, τον έβαλαν να λάβει μια ομάδα την οποία φάνηκε από του Κριστιανό Ρονάλντο σαν τη μίγα μέσα στο γάλα. Έτσι, άλλη ομάδα η Ρεάλ. Συμφωνούμε. Χωρίς προσωπικότητα και το μέγεθος του μεγάλου Κριστιανό Ρονάλντο. Θα πάρει λοιπόν σαν αποζημίωση 18 εκατομμύρια ευρώ για 14 παιχνίδια που κάθισε στον πάγκο τη Ρεάλ. Και κέρδισε τα 4. Κάνε λοιπόν τη διαίρεσή σου. Έτσι, ναι. Για κάθε μάτς θα πάρει κοντά στο 1.300.000 ευρώ. Δηλαδή πέρασε ένας Λοπετέκι για σχεδόν 4 μήνες, 135 μέρες, 140 μέρες, πόσο είναι. Έτσι. Σαν ένας άλλος σύγχρονος Βίλας Μπόας, πριν από 7-8 χρόνια το θυμάσαι, πέρασε και δεν ακούμπησε από την Τζέλση. Τον οποίο τον φέραμε και στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει και κάποιοι τον πήγαν σε ένα πρώτο μπαγκάζ βόλτα. Α, τα θυμάσαι αυτά, τα ξέρεις όλα αυτά τα πάλι, τα καλά. Εντάξει, εγώ δεν αναφέρομαι σε αυτά. Ναι. Ωραία. Και τι κάνει τώρα, φεύγει, θα κάνει τις βόλτες του στα νησιά του, δεξιά-αριστερά, Ισπανία, ανά τον κόσμο. Έτσι, και θα φορέσει και την ταμπέλα του πικραμένου, αδικήθηκα, έκανα. Αλλά πώς ξέρετε και με το Λοπετέκι. Το πόσο κομβικό ρόλο είπαμε παίζει και η τύχη σε όλα τα μάτσα. Έχανε από την Μπαρσελόνα 2-0, το κάνει 2-1, χάνει τις ευκαιρίες με το Μόντριτς στα δοκάρια δεξιά και αριστερά, που μπορεί και να το γυρίσει το μάτσα. Και να πάρει παράταση χρόνου. Εσύ τώρα θεωρείς ότι είναι καλύτερο αυτό που έγινε για τον ίδιο, είσαι Λοπετέκι. Και ξαφνικά βρίσκεις με 18 εκατομμύρια πλουσιότερος. Έχεις 0 και έχεις 18 εκατομμύρια. Είμαι τυχερός που δεν τη βρήκε την μπάλα, δεν βρήκε την αιστεία ο Μόντριτς. Είμαι τυχερός. Μάλιστα. Και τώρα πας και ξεκουράζεις. Δηλαδή μπορεί να του πω και του, άμα είναι να πάρω 18, μπορώ να του πω και του Μόντριτς, να σου πω. Άμα βγεις το τέτα τέτ, μην τη βάλεις και μέσα, αγόρι μου. Δεν μπορώ να τα κάνω αυτά, στα βάστα. Περίμενε λίγο. Γίνε Λοπετέκι. Ξέρεις ότι Δευτέρα απόγευμα, άμα κάνεις γλου γλου γλου. Ναι, όχι, άμα θα κάνεις, κάτσε ρε φίλε. Ναι. Άμα κάνεις γλουγλουγλου, που το γλουγλουγλου μπορεί να γίνει σε μια εβδομάδα. Ναι. Και να έχεις το ίδιο αποτέλεσμα. Ωραία, δεν θα του πεις μια ώρα αρχίτερα, αδερφέ. Δεν το στέλνεις μια στα πουρνάρια. Να πάρουμε και τα 18. Όχι, όχι, όχι. Δεν συμβαδίζω αυτή την άποψη. Ήθελε να μείνει στη Ρεάλ, ήθελε, αλλά τελικά έκανε ένα πέρασμα που, το οποίο στέφτηκε με εξαιρετική αποτυχία. Δεδομένο αυτό. Αλλά τα λεφτά, επειδή αυτονόν τα συμβόλαια, ξέρεις, τα δένουν όχι μικρά γράμματα, πρόσεξε τα και μεγάλα. Κάθε γράμμα το προσέχουν οι δικηγόροι του όταν κάνουν το συμβόλαιο. Είναι οι δικηγόροι ακριβώς έτσι. Δεν, είναι, δεν πάω στον Λάμπρο, τον πολύ καλό δικηγόρο που μας έχει κλειτώσει στη φυλακή μέχρι τώρα. Ωραία, τον δικηγόρο μου, Λάμπρος Βολιώτης, θα τον προτιμάτε, παιδιά, πάρα πολύ δυνατός. Δεν πάμε στον Λάμπρο και του λέμε: Λάμπρο, κοίτα λίγο αυτό. Μαζεύονται, κάνουν ένα meeting 32 άτομα. Ωραία, ο καθένας λέει τη δική του τέτοια. Προσέχει ο καθένας τις δικές του δύο σειρές. Εντάξει, είσαι υπεύθυνος δύο σειρών στο συμβόλαιο, αγόρι μου. Ωραία. Και γίνεται η δουλίτσα έτσι. Ενδιαμέσως να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας σε μεγάλη παρέα στη Χαλκιδική. Είναι μεταξύ Τύρου και Αχλαδιού. Δηλαδή μεταξύ Χαλκιδική, Τσίπουρων. Κάτσε, υπάρχει πρώτο πόδι. Ναι, πιο νεαρό. Πόδι Α. Ύφος παρέας. Καταπληκτικό. Από 35 μέχρι 45 χρονών τα μέλη της παρέας. Έμπειροι, τα μέλη με ήττα το έχουν. Μπορεί να παίξουν άνετα δεξιά την πλευρά, να κρατήσουν την μπάλα, να βγουν στο χώρο, να κάνουν τα γκολ. Ναι. Γνώστες της ποδοσφαιρικής πραγματικότητας. Ναι. Αγαπητοί παίκτες του στοιχήματος, οι οποίοι φίλοι μας Σοφία είναι και αυτοί στην αγκαλιά της Goalbet. Τα όλοι. Πατάνε τα παιδιά. Όλοι εκεί είναι. Όλοι. Όλη δεν χώρα, υπάρχει άνθρωπος που να μην είναι εκεί. Έτσι. Λοιπόν. Χθες είχαμε τα κύπελα. Τα κύπελα, φίλε, τα κύπελα τα οποία πετάξαμε τον εαυτό μας. Ψιλοτυφλοί. Τυφλοί. Θα έλεγα. Ναι, πετάξαμε, μας παρέσυρε το βόλεϊ του ΠΑΟΚ και δεν ασχοληθήκαμε εκεί που υπήρχε το χρήμα. Εγώ χρεώνω μόνο τον εαυτό μου και όχι το βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Ναι, εγώ εκεί παρασύρθηκα. Ναι. Ναι, και κανένα βόλεϊ του ΠΑΟΚ δεν έφταιγε όταν εθελοτυφλούσαμε και δεν βλέπαμε δύο μάτς τα οποία μπορούσαν να γίνουν over. Και αναφερόμαστε στον Άβη με τον Αίτη των Σπάτων. Γκολ και over. Ναι. Σε ένα γκολ το οποίο το δεύτερο θα λέγαμε ότι φέρει μια μεγάλη ευθύνη τερματοφύλακα στο Άρη Θεσσαλονίκης. Ναι. Δεν ξέρω τη δικιά σου την άποψη πώς είναι. Δεν ξέρω, σαν να μου την έβαλε μέσα. Σαν έτσι, κάτι τέτοιο έχει την αίσθηση. Ναι. Όπως και το άλλο το μάτς της πόλης. Ναι. Δεν γέμισαν τελικά το γήπεδο οι φίλοι μας οι Ηρακλειδείς. Ναι.
Ενώ από εδώ κάναμε τον τίμιο αγώνα μας. Κάναμε τίμιο αγώνα. Λέγαμε ελάτε, πάτε ναι. στο ένα εισιτήριο 8 δωρεάν. Ναι. Έτσι και μία πίτσα δώρο και ένα τηλέφωνο. Κάτι ρε παιδί μου. Ναι. Τέλος πάντων, δεν τον τίμησε, δεν την τίμησαν την ομάδα. Ναι. Έτσι, είδα και μία ανακοίνωση βγάλανε οι φίλοι μας. Δικαιολογημένοι. Ναι, αγανακτισμένοι. Δικαιολογημένοι. Ξεφτιλίζουν αυτόν τον ιστορικό σύλλογο, το γεραιό. Έτσι. Δεν γίνεται και να περνάει ο ατόμος και να σα βάζει 6 γκολ. Σε καμία των περιπτώσεων. Αδιανόητο. Δεν γίνεται. Δηλαδή, στάβω να σε πω κάτι. Υπάρχουν και εικόνες. Εσύ που μπορεί να παίξει τόπε με αυτά τα κιλά άνετα. Ναι. Εγώ δεξί τόπε με αυτά τα κιλά άνετα. 6 γκολ δύσκολα θα φάνω τον άτομο, να το ξέρει. Ναι, εννοείται. Πολύ δύσκολο. Πάνω, θα πιάσουμε το σύντροφο στο πρόγραμμα. Θα μου φτάνει Δηλαδή, πρόσεχε, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Στη ζωή. Γιατί να έχει να δεχτεί κάποιο ατύχημα κατά λάθο. Σταματήστε. Μεγαλώντα, δεν παίρνω πολλέ φορέ θέση υπέρ οπαδών. Γιατί υπάρχει υπερβολή στην προκειμένη περίπτωση, φίλε, και λίγα λένε. Και λίγα λένε. Συμπλέω με την άποψή τους. Ναι. Έτσι, και εκεί θα δούμε. Ο καιρός, ο χρόνος είναι πάντα ο γιατρός των πάντων. Ναι. Τέλος πάντων. Κύπελο λοιπόν και σήμερα, Ελλάδος. Τι θα δουλέψουμε τώρα, κύπελο Ελλάδος. Για πάμε λοιπόν, Σόφι. Λέγεται τα μάτς. Δεν θα βιάζεσαι για να τα λέμε ένα-ένα. Λέμε... Εγώ κυνήγησα τα over προχθές. Και πριν πάμε στα σημερινά κύπελα Ελλάδος. Μπράβο σε αυτόν τον ψηλό γίγαντα, σε εισαγωγικά, τον Γκαντούζο. Που μετά το κυνηγητό που έφαγε συμμορφώθηκε και έκανε την ομάδα να κερδίζει. Μπράβο και στο Ρωμανιόλι, ο οποίος από αυτόν γκολ, από αποδιοπομπαίος τράγος, τι έγινε στο τέλος, ήρωας. Έτσι, ένας άλλος νικηταράς, ένας άλλος κολοκοτρώνης θα έλεγε κάποιος, σύγχρονος. Ό,τι έγινε, έγινε για να μην βγάλω εγώ το over 3,5. Ό,τι έγινε, έγινε για να δεν φάω εγώ. Ναι, που γλιτώνω. Την Gladbach, γιατί λέω, άσε το παίξω over 3,5 απλά τελειώνουμε και λέει 0-5. Η οποία Leverkusen έχει βάλει σε 4 ημέρες 11 γκολ. 11 γκολ, ναι. Και πού, γιατί πήγαμε τώρα και έτσι η συζήτησή μας ταξιδεύει. Η Werder πριν δεχτεί τα 6 γκολ από τη Leverkusen ήταν μία από τις καλύτερες άμυνες του γερμανικού πρωταθλήματος. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό είναι συγκυριακό τελικά. Ναι. Και τώρα που μιλάμε για μεγάλες και τεράστιες κορυφαίες άμυνες, πρέπει να αναφερθούμε εδώ στη λαοφιλέστερη ομάδα αναμφίβολα της Βόρειας Ελλάδος και μία από τις μεγαλύτερες της Ελλάδος, για μας η μεγαλύτερη, τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει δεχτεί μέχρι τώρα 2 γκολ, φίλε Σταύρο. 2 γκολ. 2. Δηλαδή, όσοι σκοράβουν εναντίον του ΠΑΟΚ, με αίμα. Με αίμα. Κανονικό. Πρώτα απ' όλα δεν έχει δεχτεί γκολ σε κανένα ντέρμπι. Πάρα πολύ ωραία τα λες. Είπες κατευθείαν το ρεζουμί. Αυτά μου αρέσει. Το μεδούλι της ζωής. ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Άρης εκτός έδρας. 3 ντέρμπι και ένα ματς. Φάγαμε ένα εκεί. Δεν το χρεώνουμε τέρπι. Δεν ήταν στα τέρπι. Δεν ήταν στα τέρπι. Αυτά έπρεπε να μιλάμε κανονικά. Ξέρεις τι έγινε όμως πρώτη φορά στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Κέρδισε και τα 4 αυτά παιχνίδια στην ίδια χρονιά. Στον ίδιο γύρο. Δεν ξαναγίνει ποτέ αυτό. Α, να είδες. Αυτά είναι ωραία τα στατιστικά μου. Αρέσουν αυτά τα λες. Για πάμε λίγο στα κύπελα Ελλάδος και στα στοιχήματά μας που έχουμε σήμερα γιατί η Goalbet περιμένει. Λοιπόν, ξεκινάμε 3 η ώρα. Απόλλων Σμύρνης, Απόλλων Παραλιμνίου. Απόλλων Σμύρνης, πολύ Απόλλων μας παίζει. Παγερά αδιάφορο για μένα. Ποιος θα ξυπνήσει πρώτος έξω από τη ζωή μου. Ναι. Λοιπόν, Κασιόπη Ξάνθη μετά έχουμε. Κασιόπη Ξάνθη. Εδώ τώρα τι θα γίνει το μέλλον. Γκολ και διπλό. Εδώ είναι ωραία περίπτωση. Ναι. Η Κέρκυρα. Η εξαγριωμένη Κέρκυρα μετά τη διαιτησία μαθαίνω τις περασμένες Σαββάτου. Δεν έχω εικόνα για να πάρω θέση. Το αφήνω αυτό, το μάτς και εγώ. Έξω. Όχι, δεν το αφήνω εγώ αυτό. Α, τελώσει, θα μάθουμε μετά. Τι, έχω. Τι ώρα παίζω αυτή. 3 η ώρα. Θα μάθουμε απουσίες, κενά, ναι. Αυτά. Πολύ να μάθουμε, ναι. Και έχουμε και μετά. 3 η ώρα. Ναι, ναι, 3 η ώρα. Τώρα. Σε λίγο. 3 η ώρα. Σε 45 λεπτά από τώρα. Ναι, περίμενε λίγο. Πες, ναι. Για λέγε. Και έχουμε μετά 5 και 4. Παναχαϊκή Ολυμπιακός. Εδώ είσαι. Άσος και άσος. Θέλω να μου πεις, φίλε Σταύρο, να κάνουμε και το quiz της ημέρας, το που άκουσα την Παναχαϊκή. Ναι. 3 ποδοσφαιριστές που να απέκτησε ο ΠΑΟΚ από την Παναχαϊκή από το 80 και μετά. Ψαράς. Ένας. Ο Γιάννης ο Ψαράς. Για όσους δεν γνωρίζουν, αριστερό μπακ. Έτσι. Δυνατός. Τρεχαντήρι και αμυντικό χαφ. Από την Παναχαϊκή. Ναι. Απευθείας, όχι να πέρασαν την Παναχαϊκή, ναι. Να πήγα στον Ολυμπιακό και να έρθα στον ΠΑΟΚ. Ναι, την Παναχαϊκή. Παναχαϊκή ΠΑΟΚ. Έναν το θυμάμαι. Το ψαρά, περίμενε. Ναι. Να σκεφτώ λίγο, μπορώ. Να σκεφτείς, δύσκολο, ναι, 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 πολύ δύσκολη ερώτηση. Ναι. Ναι. Ο Ψαράς ένας λοιπόν. Ναι, άμα λες συνέχεια ο Ψαράς, μην νομίζω. Κερδίζω χρόνο, λες. Νομίζω το μετρήσουμε για δεύτερο. Εντάξει. Ένας λοιπόν ο Ψαράς, άμα θες να το κάνεις. Ένας ο Ψαράς. Θα σε βοηθήσω λέγοντας το δεύτερο, τον οποίο αποκλείται να τον ξέρεις, λέω εγώ. Τεράστιο επίθετο. Μεγάλο. Σπάνο Σωτηρόπουλο. Μπράβο! Σπάνο Σωτηρόπουλο. Σπάνο Σωτηρόπουλο. 2. Μπράβο. Για βάλε του Ρουφιάνου να δουλέψουν. Τρίτο ξέβαινε. Δύσκολη ερώτηση. Είναι, γιατί είναι και εκείνη την εποχή. Είπα πρόσφατα, το 80 και μετά. Ναι, πρόσφατα δεν έχουμε πάρει κάποιον.
Όχι, δεν απαντάω, θα σου αφήσω να σκεφτεί. Να πήγε από εμά σε αυτού, σε μετράει ή όχι. Πε τρει τέτοιου. Όχι με ένα να κερδίσει. Όχι με ένα. Γιατί ξέρει ένα να το πάω στην Παναχαϊκή. Δεν πήγε direct, έκανε μια βόλτα και πήγε μετά. Ποιον. Πάολο Κομίνγκη. Δεν πήγε direct. Πω πω το φάγωμα το ελληνικό, αυτό το γλυκό, τι ωραίο που είναι. Γι' αυτό έχει σημασία πάντα και στι ερωτήσει και στι απαντήσει ο τρόπο. Είναι αυτό που έλεγα σε μια διαφήμιση. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Mm-hmm. Και να ξέρετε, κύριε, επειδή ξέρω σήμερα μία του μηνός, τα είπε η φίλη μου η Σοφία για το καλό μήνα και τα σχετικά, σήμερα ξεκινάνε οι δίαιτες, τα γνωστά. Ναι, οι στόχοι, τα χαρτιά γράφουν. Σήμερα πάμε και δυνατά. Ξεκίνησες. Ξεκίνησα 4 ώρες. Ναι. Είμαι σε εκπληκτική κατάσταση διαίτηση. Αισθάνεσαι ήδη κάποια γραμμάρια off. Ήδη αισθάνομαι, ακούς, χαραμάδα. Φτερό στον άνεμο. Προσπαθώ να με σταματήσω, μην φυσήξει ο αέρας και με πάρει. Πόσο πιστεύεις θα κρατήσει? Πιστεύω μέχρι το απόγευμα σίγουρα. Σίγουρα. Ναι. Δεν θα δουλέψει κάτι μετά την εκπομπή ακριβώς. Δηλαδή δεν λες σαν τρίτο παίκτη της Παναχαϊκής την Πεκτάρα, το Βασιλή, το Χαφ με το 8 στην πλάτη για πολλά χρόνια. Το Βασιλή, το Γεωργόπουλο. Ναι. Δηλαδή δεν γίνεται να το λες. Τον μπερδεύω με την Καραμάτα. Με την Καραμάτα σου πήγε εκεί, ε. Ναι. Μαυρέα Γεωργόπουλο και ποιον άλλο, και Φρούσο, του στέλνω εκεί κάτω. Αν και το Φρούσο τον πήραμε τον Ιωνικό, εντάξει. Το Φρούσο από τον Ιωνικό. Αλλά ήταν από τη γιατρά. Ο οποίο Φρούσο, να ξέρει, άκου τι έβγαινε, είχε αυτό. Την προηγούμενη χρονιά πρέπει να το πάω πάλι, το ζητούσαμε. Λέμε έτσι και κάτι παρασκηνιακά παλιά. Ναι. Θα έπαιρνε 50 εκατομμύρια για 5 χρόνια, την απέβλεψε την πρόταση και ήρθε την επόμενη χρονιά, ναι, με πενταπλάσιο συμβόλαιο. Ναι. Μπορεί να παίρνει 50 εκατομμύρια τη χρονιά. Εννοείται, αφού ήταν, έχει κάνει 15 γκολ στον Ιωνικό, δεν ήταν τυχαίο. Αργό σεντερφόρ που έβαζε όμω την μπάλα στα δίχτυα, φίλε. Ήταν center for. Ναι. Δεν ήταν τίποτα άλλο. Δηλαδή ούτε να με συνέχισε την το μάτι ούτε... του κυπέλου, φίλη μα Σοφία. Δεν έχουμε άλλο κυπέλο. Παναχαϊκή Ολυμπιακό και τελειώνουμε εκεί πέρα. Ναι. Τι το παίζει τα βασίλεια αυτό. Goal, goal και over. Εγώ το Παναχαϊκή Ολυμπιακό θα το παίξω over 4,5 και no goal σε ένα άλλο στοίχημα. Γιατί πιστεύει να βάλει γκολ Παναχαϊκή σε αυτό, ναι, το Ολυμπιακό. Δεν θα βάλει γκολ Παναχαϊκή. Ο Ολυμπιακό πρώτα απ' όλα θα παίξει με εμένα και σένα. Ξεκινάμε τα βασικά. Ούτε το σημείο δεν ξεκάθαρο. Ο Ολυμπιακό. Κατσουράνι έχω. Το ξαναλέω, έτσι. Δεν είναι κακό, φίλε. Και στο ξαναείπα, αν κάποιος μπορεί να κινδυνέψει, να κινδυνέψει για μας, να μας τυπήσει το πρωτάθλημα, είναι ο Ολυμπιακός. Δεν υπάρχουν οι άλλες ομάδες. Και ακυρώθηκε γκολ του Πανιωνίου, θα πρέπει να είναι 15 βαθμούς πίσω. Ας έχει πάρει δύο παιχνίδια στο 90 και στα δύο έκανε από 25 τελικές. Και έχασε με εμάς που έκανε 856 ευκαιρίες. Άστα, μαζί σου εγώ. Να είμαστε αντικειμενικοί. Αλλά σου λέω τώρα στο 0-0 με τον Απόλλωνα, του κόβει offside πίσω από το κέντρο. Αυτό μόνο του κάνει κακή. Εσύ τον Ολυμπιακό δεν το βλέπεις κακό. Δεν έχει προσωπικότητα. Χωρίς προσωπικότητα, λέει. Ναι. Γιατί αν έχει προσωπικότητα, ρε φίλε, με 25 τελικές, είναι 5-0. Το ποδόσφαιρο το ξέρει καλύτερα από μένα, το ξέρει πιο πολύ από εμένα. Έτσι, γι' αυτό είναι ο βασιλιάς των σπορ. Δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Δεν είναι μπάσκετ. Θα παίξει ο Παναθηναϊκός με την Ιαρίστ 100 φορές την ευθεία. Έτσι, θα την κερδίσει και τις 100 φορές, όσο κακός και να είναι. Χωρίς αβαντάζ. Ποιος έκανε ντεμπούτο, μεγάλος παίκτης του ΠΑΟΚ, στην Ιαρίστ με δύο κρίσιμες βολές κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Ξένος. Έλληνας. Στην Ιαρίστ. Που μπήκε μωρό, δεν τον μάρκαρε κανείς και τα βάζε παντού. Σε ποιο το παιχνίδι. Ο Κωνσταντινίδης, ο Χριστός. Όχι, πιο μετά. Τι θυμήθηκα τώρα, Χριστός Κωνσταντινίδη. Ναι. Κώστας Βασιλιάδης. Άντε. Ναι. Ναι, δεν το θυμάμαι καθόλου. Μπαίνει ένα σκελετός. Βασιλιάδης, ο οποίος συνεχίζει, έτσι. Πάει πάρα πολύ καλά στην Ισπανία. Ναι, στην Ισπανία. Ωραία σου τέρε, φίλε. Πολύ ωραία σου τέρε. Στην Ισπανία σου λένε τι κάνεις εσύ, αγόρι μου. Οργανώνεις, playmaker, πήγαινε εδώ. Εσύ τι κάνεις, εγώ δεν μου σουτάρεις. Πήγαινε σουτάρε. Ο καθένας θέση του. Ο καθένας θέση του. Σε εμάς είναι. Εμένα η καψούρα μου εκτός ΠΑΟΚ από σουτέρ στην ιστορία των τελευταίων, στις τρεις τελευταίες δεκαετίες είναι ο Φραγκίσκος ο Αλβέρτης. Ναι, είναι. Ο Ολυμπιακός Φραγκίσκος ο Αλβέρτης. Άντε, ρε. Δεν το ξέρω τον Ολυμπιακό. Όχι, δεν το ξέρω. Φίλε, είναι να σου κάνει η μοίρα την κέντα. Άλλωστος Ολυμπιακός. Φίλος μας. Ήτανε άλλος Ολυμπιακός. Άλλωστος, αυτό σου λέω. Ρε. Φίλος μας. Ανδρώθηκε, καλοκύθηκε, μεγάλο στο Παναθηναϊκό, πήρε χρήματα, άλλαξε τη ζωή άλλος του. Άλλο σου λέω. Ναι. Σου λέω, άλλωστος Ολυμπιακός, τα φέρνει ζωή και τον παίρνει ο Παναθηναϊκός από τη Βουλιαγμένη, δίνοντας στη Βουλιαγμένη πολίστες. Α, έτσι. Έτσι γίνεται. Πρωτόγονη κοινωνία. Δώσε φρούτα, ναι, να σε δώσω κρέας. Ωραία. Και πηγαίνει, κάνει ό,τι κάνει και σε κάποια φάση εμφανίζεται ο φίλος μας να πάει στο Παναθηναϊκό. Ναι. Ο γνωστός ψηλός καρδιτσιώτης Σταρ. Ναι. Το Σταρ είναι λίγο, τον αδική στο Γιαννούλη λέγοντα το μόνο Σταρ. Ναι. Ξεχνά τη λέξη Σούπερ Σταρ. Σούπερ Σταρ, μαζί σου. Και λέει ο Μασέρ, λέει ο Αλβέρτης στον Μασέρ, τι κάναμε. Και λέει ο Μασέρ, κερδίσαμε. Ναι. Ωραία. Και κολλάει ο Γιαννούλης γιατί δεν έχει. Ποιοι ρε. Ποιοι είστε. Ο Ολυμπιακός. Α, ναι. Μάλιστα. Αυτό ο αθλητισμός όμως. Ωραία ιστορία ήταν αυτή. Γλυκιά ιστορία. Ναι, ναι. Αυτός για να θυμούνται και να μαθαίνουν και οι παλιοί.
Γιατί εγώ δεν το ήξερα αυτό. Ναι, φίλε. Και είμαι παλιός. Έχει σήμερα και Ευρωλίγκα λοιπόν, από όπου μιλάμε για μπάσκετ. Έχει. Και έχει και μία σειρά από αγώνες, φίλη μας Σοφία. Μάλιστα. Ανεκτίμητο λοιπόν. Κομμάτι. Ό,τι δώσω το αντίθετο παίζεται. Πάμε. Κάτσε να μας πει τα μάτς. Ναι, το λέω από τώρα για σημείο του κόσμου. Λοιπόν, χαρτί στυλό. Ξεκινάμε 7 η ώρα σήμερα. Mm. Και σε ΚΑ Μόσχας Ολυμπιακός. Ωραίο μάτς. Τι διαφορά δίνει. Λοιπόν, ο Άσος είναι 1,22 και το διπλό είναι 4,5. Διαφορά μπορείς να διαλέξεις εσύ, φίλε. Έχεις τα ρισκία σου. Έχει από 3 πόντους, το... από 4, έχει από 5. Το... διαλέγεις. Όταν μαζεύει, όταν μαζεύονται τα ποσοστά. Ας τη διαφορές. Πάμε στο Άσο και στο διπλό. Ναι, δεν πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα χάσει πάνω από 10 πόντους, δε φίλε. Α, πολύ ωραίο αυτό. Ναι, 1,90 θα είναι αυτό, κάπου εκεί. Αυτό λέω. 1,90 θα είναι. Ναι, πάμε. Αβαντάζ οπότε. Λοιπόν, μετά 7,5 ώρα έχουμε τον 20. Αγώνα 20. Μπασκόνια με την Νταρουσάφακα. Δεν κυνηγάμε, δεν ξέρω. Πρώτον να αποθεωθεί, να αποθεωθεί, Σοφία, δεν το περνάς έτσι αυτή. Ευχαριστώ. Δεν είναι ένας θηλυκός Μπαμπινιώτης. Καλά, ναι, αυτό εντάξει. Είναι. Πέτα τη μάσκα, Μπαμπινιώτη μου. Μετά τον Μπαμπινιώτη εγώ, είναι το μόνο σίγουρο. Μπράβο, λοιπόν. Μπασκόνια με... με την Νταρουσάφακα. Έφτει δύο στα δύο. Έτσι. Σε έκανα ένα καβίδι από τέσσερα. Ήμουν προετοιμασμένη. Ωραία. Αυτό over θα γίνει το μάτς. Δεν το κουμπάω. Over 161. Μπασκόνια την κυνηγάω για τον επόμενο μήνα. Είναι η Μίλαν του μπάσκετ. Πάμε πάλι. Λοιπόν, μετά έχουμε 8 παρατέταρτο. Φενέρμπαχτσε με την Bayern. Αυτό είναι over. Φενέρμπαχτσε. Χωρίς τάφ. Ναι. Αυτό θα κάνεις όλα τέλεια. Γιατί σε βλέπω σε κανονική εδώ μέσα, θα μάθεις. Βγαίνοντας από εδώ θα γίνεις αετόπουλο. Θα παίζεις στοιχήματα, διάδες, τριάδες, τετράδες. Καλά, αυτό, ναι. Όλα θα τα βρεις. Σκυλιά, γατιά. Σκυλιά, γατιά. Θα πας στο τρελοκομείο μόνοι σου. Δεν θα είναι ανάγκη να σε ελέγξουν. Ακούς, θα πάνε να γίνει. Μου περάστε δεξιά, κυρία μου. Μα αριστερά φεύγουν οι άλλοι. Οι άλλοι, κανονικοί, όχι εσείς. Θα μου περάσετε. Λοιπόν, μετά έχουμε 10 η ώρα Μπαρτσελόνα με τη Μακάμπη. Ωραίο μάτσο αυτό για Άσο, ημίχρονο Άσο τελικό. Τι, πώς είναι ο Άσο απλώς? 1,39. Το Άσο 1,65. Mm. Πολύ ωραίο είναι. Ναι. Και έχουμε κλείσει σήμερα, αύριο μετά. Αύριο μετά. Τα χαράματα σήμερα, που εσείς φυσικά πάλι κοιμόσασταν τα γνωστά και εγώ πάντα ήμουν ξάγρυπνος φοβός. Είχαμε NBA. Θερμοπύλες, είχαμε NBA. Με ματσάρες. Δηλαδή αυτό το γκάρι. Δες το γκάρι. Δεν το υπάρχει, βλέπω, φίλε, συνεχώς. Golden State Warriors πάλι. Έτσι, με αυτού του θέλανε. Δηλαδή, άμα δίνει ένα 15 να το πάρουν, δεν αξίζει το ένα 15 να το πάρουν. Άμα έχει τεράστια οικονομική δυνατότητα, αντί τα λεφτά σου να τα έχει στην τράπεζα, τα οποία είπαμε κύριοι, είναι απλά και μόνο για φύλαξη και είμαστε μια ανάσα, το να πληρώνουμε όταν θα έχουμε λεφτά, για να μα τα κρατάνε. Ναι. Ξεχάστε αυτά του τόκου, τα τρίμηνα, κάτι 20% ναι. Στα τρίμηνα και στα 18. Πεθάναν αυτά, εννοείται. Είναι ανεπιστρεπτή στο παρελθόν. Βάζει τα λεφτά και παρακαλά να τα πάρει μετά από ένα αγώνα από την τράπεζα, όχι από ιδιώτε. Τι τράπεζα, ξέρει τι γίνεται, αγώνα. Είδε τι πάθανε στην Κύπρο οι φίλοι μα. Τι πάθανε τα παιδιά μα. Φαγάζει Παρασκευή. Το 10%. Δεν του κλείσαν τα λεφτά και του πήραν εχμάλωτο. Του λένε τράπεζα ληστεία του έκανε στην ευθεία. Στην ευθεία. Ναι, αλλά στρώσαν κατευθείαν. Στην παιδιάδα. Στρώσαν, ωραία. Ναι, καταθέσει πάνω από 100 χιλιάρικα. Ναι, πάνω από 100. Δεν πήγε ο άλλο που είχε 2,5 ευρώ. Ναι, αλλά αυτό πάλι δεν είναι άδικο. Έχω εγώ 99.000. Δεν με παίρνουν τίποτα. Και έχει 101 και σε παίρνουν 10%. Έτυχε. Έτυχε. Έφυγες. Ναι, αλλά άμα περιμένω εγώ να μου δώσει από μόνο σου κρατήσει και να του φάω όλου για να ισιώσω, εκεί είναι εύκολη κοινωνία. Ποιο έχει πάνω από 100 χιλιάρικα, ρε. Φάει τα 10 και τελειά. Θα μιλήσω για ένα παλιό παίχτη του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο. Mm. Μια ιστορία θα πω αυτό σχετικά με το 100%. Ναι. Να δει πόσο περιορισμένη, δεν θα πω το όνομά του. Κώστα ήταν το μικρό του. Το επίθετο μου. Όχι, όχι. Μεγάλο παίχτη στον ΠΑΟΚ. Ναι. Έβαζε πολλά γκολ. Πώ άλλο να βοηθήσω. Ναι. Με Κώστα μικρό. Και κάναμε παρέα. Ναι. Αυτά γίνονται κοντά στο 2000. Ναι. Και το λέω, έχω μια πολύ καλή δουλειά. Έτσι, μια δουλειά, θα κάναμε ένα εμπόριο συγκεκριμένο. Με έλειπε εμένα κάποιο κεφάλαιο. Και το λέω, έχεις να βοηθήσεις με 1 εκατομμύριο ακόμα δάχνε, τα χρήματα. Έχεις να βοηθήσεις με 30 εκατομμύρια. Να την κάνουμε, να κάνουμε μια εισαγωγή και θα πληρωθείς κανονικά. Με λέει, τι θα πάρω. Το λέω, θα παίρνεις κοντά στα 2.400.000 το μήνα. Τρεις μήνες είναι τα κινητά τηλέφωνα ήθελα να φέρω. Mm. Έτσι. Το λέω, αυτό το λέω είναι 8% το μήνα. Αν με λέει 8%, με λέει, παίρνω, λέει, άκου άνθρωπος. 8% παίρνω λέει από την τράπεζα το μήνα. Το λέω, είσαι καθυστερημένος. 8% παίρνει το χρόνο από την τράπεζα. Όχι, με λέει, και εδώ συνεχίζει. Ναι. Είναι φίλος μου ο διευθυντής. Εσύ είσαι εντελώς καθυστερημένος. Εσύ σε λέω για πρόβλημα. Ναι. Με λέει, κάτσε να τον πάρουμε τηλέφωνο. Βγαίνουμε από το μαγαζί που είχα τότε και τον παίρνουμε τηλέφωνο. Ναι. Λέω, βάλω τον ανηθιακό, άσε να γελάσουμε. Το λέω, ναι. Γιατί λέει, θα γελιοποιηθεί τώρα. Ναι. Λέει, κύριε, σταμάτη. Παίρνω λέει 8%. Φυσικά το λέει παίρνει 8%. Λέω και στα μάτια που δεν σα ξέρω, φανταστώ. Πε τον τα παίρνει το χρόνο το 8%. Λέει φυσικά λέει το χρόνο το παίρνω. Και λέει τι, το χρόνο το παίρνω. Δηλαδή, δεν γίνεται. Δηλαδή, εγώ τον πρόσφερα 8 επί 12, 96% το χρόνο.
Έτσι. Ναι. Και αυτός έλεγε ότι παίρνει τα ίδια, θέλει παραπάνω, ας πούμε. Ναι. Γελάει ο κόσμος, γελάνε και οι νεκροί. Τέλος πάντων. Ποδοσφαιριστές, ειδικοί. Ναι. Κάντος υπεύθυνος οικονομικών, δεν υπάρχουν στον κόσμο. Τους είπαμε και για την Γεωβολίγκα, λοιπόν. Είπαμε και γρήγορα τα προγνωστικά μας. Τα οποία είναι, δεν με καλύπτουν με το μπάσκετ, δεν μπαίνω σε αυτήν. Ναι. Δεν μπορείς να κάνεις επενδύσεις. Αυτά για μένα είναι για ξεκούραση. Έτσι. Έχει τένις ωραίο σήμερα, να ξέρετε. Ο Κατσάνοφ σε λίγο. Αυτά είναι ωραία, βέβαια. Πόσο δίνει Κατσάνοφ? Το τένις θα το βάλεις στη ζωή σου, σου λέω. Είναι πάρα πολύ καλό για στοίχημα. Γιατί στο τένις μπορεί να είναι 3-10 το ποσοστό και να τυχαίνει, να τυχαίνει στην κυριολεξία χωρίς κανένα εισαγωγικό. Ο καλός ο παίκτης θα πάει 3-10 και να βρει τη φόρμα του στη διάρκεια του σετ. Ενώ χάνει, το βόλιο, ναι. Ενώ χάνει 4-1. Κάνει ένα break, γίνεται 4-2, όλα αλλιώς. Όλα αλλιώς. Στα live όμως μόνο. Ναι, στο live. Στο live. Δες το λίγο, δες το. Σε κάνω μια πρόταση για το τένις. Να μπει στη ζωή σου. Μην το ψήφισε εντελώς. Κάτι Ολυμπιάδες και τέτοια πιζά τένις. Και μια φορά ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής γνωστός τον πέτυχα να παίζει τένις. Φήμες, αν θυμάμαι. Τρεις ώρα το βράδυ live σε μπαρ. Όχι του ΠΑΟΚ. Ναι. Έπαιζε live τένις. Λέω, ρε, δεν τάξει, δηλαδή. Πριν πάμε στο διάλειμμα, ελπίζουμε ότι είναι φήμες και μόνο φήμες, όπως λέει και η Γαρμπή στο τραγούδι της, ότι ο Μπάσα θα παίξει πάλι στόπερ με τον Ολυμπιακό. Με τα χαλασμένα τα Μπάσα της ΑΕΚ. Ο Μπάσα δεν είχε παίξει στην καριέρα του ποτέ ξανά στόπερ. Γιατί από περιέργεια κάθισε και το ψάξα, ρε φίλε. Δεν είχε παίξει ποτέ. Και θα σου δείξω την τοποθέτησή του σε όλα τα γκολ της ΑΕΚ να κλάψεις. Τώρα που θα πάμε στο διάλειμμα, στο ένα λεπτό. Μπορεί, άκου να δεις τώρα, γιατί μπορεί να μας παρεξηγήσει ο άλλος. Όχι, όχι. Εντάξει, εγώ δεν λέω ότι είναι μόντα. Δεν μπορεί, τι μόντα. Εγώ λέω η τοποθέτηση. Εντάξει. Φίλε, μπορεί να συμβεί στον καθένα. Ναι. Όταν δεν ξέρεις τη θέση, πιθανότατα να κάνεις και τοποθέτηση λάθος. Ναι, κορυφαία στόπερ και κάνουν λάθος. Ναι, στη διάρκεια του μάτς. Ναι. Εντάξει, δηλαδή οι τοποθετήσεις του δεν είναι στόπερ. Ωραία. Πάμε στο διάλειμμα και σε λίγο η Goalbet θα μας υποδεχτεί για το δεύτερο ημίωρο. Να είμαστε πάλι και την ώρα που δείχνουμε τις τοποθετήσεις του Μπάσα στον όθωνα για να καταλάβει πού ακριβώς έκανε λάθος ο άνθρωπος. Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στους ανθρώπους που μας ακούνε. Σε όλους, 1.220.000. Ξεκίνα από το Α. Όχι, όχι. Δεν θα δώσουμε πολλά. Στον Τάσο από Λονδίνο που μας ακούει. Τα μου αρέσουν τα Λονδίνο. Ήπως μας κάνουν πλάκα αυτά τα Λονδίνο και τα Cape Town και φαγωνόμαστε έτσι. Έχουμε μια φορά mail από το Πεκίνο και λέω πλάκα μας κάνεις αδερφές. Για πες. Λοιπόν, στον φανατικό μας ακροατή θα πω, τον Γιώργο, που μας στέλνει κάθε μέρα μήνυμα από Κεφαλονιά. Ωραία, είναι ο Γιώργος. Υποκλίνεται, λέει, στο πριγκιπάτο ο Γιώργος. Και καλά θα κάνει. Η Βασιλική Αυλή έχει χώρο, οπότε στον θέλει Αποστόλη, να μας επισκεφτεί, να ανταλλάξουμε απόψεις. Σε όσους λοιπόν μας ακούνε, στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας. Κάντε like σελίδα μας στο Facebook. Ο Βασιλιάς, by Liber FM 107,4. Και... είστε άψογοι, πάμε, κυρία μου. Προχωράω εγώ να δώσω λίγο μια τριάδα για σήμερα. Να τοποθετηθούμε κι εμείς, δε φίλε. Ναι, ποια διοργάνωση είναι το πρώτο που δίνεις? Είναι το κύπελο, το EFL στην Αγγλία. Ναι. Παίζει Manchester City με τη Fulham. Ναι. Εδώ εγώ θεωρώ ότι η Manchester City, ό,τι και να βάλει, όποιους παίκτες, επειδή είναι τόσο τεράστιο και τόσο ποιοτικότατο το ρόστερ, θα είναι άσο ημίχρονο, άσο τελικό. Η City. Η City. Μάλιστα. Δηλαδή, να παίξω το ένα. Άσο, άσο, φίλε. Γιατί το κάνεις αυτό στη ζωή μας και δεν το βάζουμε ένα. Άσο και over θέλεις. Γκολ, γκολ και over 3,5, ρε φίλε. Μήπως σταματήσουν, αδελφούλη μου, μήπως ξαναπέζουν αυτό. Σωστό, ναι. Ναι, σωστό είναι και αυτό. Όχι, ναι, είδες. Ναι. Κάτω από το διάλογο που αποκλείει το μονόλογο, συμφωνώ με την άποψή σου. Αλλάζω λοιπόν και το κάνουμε και over 3,5, ορίστε. Και μόλις γίνει over 2,5, ξέρεις τι θα γίνει το βράδυ. Ναι, ναι. Τηλέφωνο και τι, μη μιλάς όταν μιλάω και τι πετάγεις και τα γνωστά. Τα γνωστά. Κατάλαβες, ναι. Αφού σου είπα. Άλλη διοργάνωση Κύπελλο Ελλάδα. Αυτό που με τρελαίνει όταν μιλάμε με κάποιον και σε λέει, αφού στο είπα, βρε, στο είπα. Ή μιλάς με ένα και σε λέει, εγώ, βρε, εγώ. Δεν τρελαίνει το μυαλό σου. Το χειρότερο εξυπηρετητό σου λέει. Όταν είσαι στα κόκκινα και σου λέει, ρέμισε. Ναι, τρεάστα, το έχω ζήσει αυτό. Ρέμισε, ρε φλάκα, άσε με να πούμε να περάσει η ώρα. Λοιπόν, συνεχίζω το δεύτερο μάτς. Είναι από το Βέλγικο πρωτάθλημα. Παίζει η Άντερλεχτ με τη Λόκερεν. Εδώ θα δουλέψω το άσο και over 3,5. Άντερλεχτ, Λόκερεν. Έτσι. 9.30 ώρα Ελλάδος. Έτσι. Και το τελευταίο το μάτς θα κινηθώ στο Copa del Rey. Παίζει η Θέλτα με τη Σοσιεδάδ. Στηρίζουμε τη Θέλτα. Μπράβο. Μην βρήκες ακριβώς την Θέλτα. Απλό άσο. Γιατί η Θέλτα την είδαμε το Eibar στο τελευταίο μάτς. Με αυτή την πεκτούρα τον Ιάγκο Άσπας. Ένα μάγο κανονικό. Έκανε 2 γκολ, το ένα καλύτερο από το καθάλο. Ναι. Δεν ξέρω αν τα είδες. Τα είδα. Μιλάμε για μαγεία. Ένα πλασέ από τα 40 μέτρα το ένα.
πλασέ το οποίο το θέλει ο παίκτης, ψάχνει ακριβώς να κάνει αυτό. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή είναι μεγάλο πράγμα ο παίκτης εκτός από τα σωματικά προσόντα να διαθέτει και το κυριότερο όλο αυτό που μας κάνει να ξεχωρίζουμε από τα ζώα, το μυαλό. Το μυαλό. Μιλάμε για υδραυλικό, εντάξει. Να πούμε ότι ο συγκεκριμένος αγώνας έχει μηδενική κανιότητα στην Goldbet. Για όσους έτσι θέλουν πόσο να το ποντά. Τι ποσοστό είναι ο Άσος Θέλτα? Λοιπόν, ο Άσος Θέλτα είναι 2,47. Μα βέβαια το ποσοστό. Γκολ και over 2,5 ο Ολυμπιακός. Πάρα πολύ να κυνηγήσουμε λίγο αν ελέγχεται αυτό το φίλο από τη Σουηδία που μας έστειλε αυτό το διπλό της ΑΕΚ προχθές, αν θυμάσαι. Πολύ ξύλο φίλο. Έτσι. Θα κυνηγηθείς το φίλο. Ένα έχω να το πω το φίλο, ότι έχουμε γνωστούς και στη Σουηδία. Καλά, 100% δεν έχουμε Σουηδία που δηλαδή, πάμε, φίλε. Δηλαδή με βάση τη Σουηδία κινούμαστε. Ναι, θα κυνηγηθεί. Εννοείται χαριτολογώντας όλα αυτά. Δεν τον έχω απειλήσει ακόμα. Δεν τον έχω απειλήσει. Τον στηρίξαμε δημοσίως, θα τον κυνηγήσουμε δημοσίως. Σαν τέταρτο μάτσο, όποιο θέλει, στη διακριτική του ευχαίρεια είναι, μπορεί να βάλει. Έχουμε σήμερα στη Σουηδία. Έτσι παίζει η Έστερσουντ. Έχεις λέει κάτι εκεί το όνομα. Σου με την ΑΕΚ. Σου έχω πει τι έπαθα εκεί. Όχι, για πες. Κατεβαίνω και κάνω ότι είμαι στο δρόμο του. Ότι φτάσαμε, βγάζω μια φωτογραφία. Ότι είμαι πού εκεί. Πώς γόνεσαι. Στο Έστερσουντ. Είναι ναι, πολύ καλό νέο. Ναι. Και μου θα βάζω φωτογραφία. Μου απαντάει το αεροδρόμιο welcome με φατσούλες. Τι λες. Και αυτοί με απέκλεισαν. Οι φατσούλες. Οι φατσούλες. Έρχεται μία μόλις έχουμε χάσει, είμαι έτοιμος να πεθάνω. Και έρχεται μία και μου λέει μια γιαγιά 85 χρονών, don't worry. Τι don't worry, λέει. Με αυτό το φιλικό αειδιαστικό χτύπημα στην πλάτη. Δηλαδή αντί να μου πει πάρτα, πάρτα. Το διπλό. Να μου πει η γιαγιά, ναι. Και ξέρεις ποιο είναι αηδία στο χτύπημα στην πλάτη? Όταν είναι μονό. Το ξεπερνάς. Ναι. Το διπλό. Το διπλό δεν είναι τρέλα. Πες τα ρε Όθωνα. Φίλε, σε παρακαλώ. Αυτό είσαι βασιλιά. Μα αυτό είναι η σημασία. Δεν το με εστιάζουμε. Όχι, ναι. Δεν θέλω την ναι πλάτη. Τίποτα. Συχάματα. Έτσι, μαζί με το φόριο σέλας. Ναι, ναι. Ας το διάλο. Επειδή έχει ένα συνεφάκι εκεί πέρα και κάνει γύρω γύρω. Πες τα, πες τα στα βράκι. Πες τα, βγάλε την αγανάκτησή σου. Συχάματα. Βγάλε την αγανάκτησή σου. Χτύπα τους μέσα στα μούτρα. Ας το διάλο. Ειρήνη μην. Φυσιολογικό. Να ζητήσουμε συγγνώμη από όχι, φίλε, δεν ζητήσουμε συγγνώμη. Όχι, να ζητήσουμε συγγνώμη από κάτι που έτρωγε ο άλλο. Για αγανά, ξέρω τι μακαρονάδα. Φακέ. Φακέ, δεν ξέρω τι φακέ, εσά δεν έχει μία. Εντάξει, φακέ. Εντάξει, έφαγε φακέ, να κάνουμε. Ναι. Ωραίε είναι φακέ. Ωραίε είναι. Μένα δεν μου κάνει άλλη, δεν τι αρέσουν. Πάρα αυτά τα τιματζίδικα τα έχει τόσο ωραία. Δεν έχουν εκτό καλέ φακέ. Είναι λίγο. Δεν ξέρω τι βάζουν. Κολέ. Μπορείτε οι μπύλε να μην είναι καλέ. Να μην είναι κουσούμια. Τέλο πάντων, αγανάκτηση. Για την Έστερσουτ που παίζει τώρα και ξεκινήσαμε. Παίζει με την ΑΕΚ Στοκχόλμης. Έστερσουτ, ΑΕΚ. Αν κέρδιζε τη Μάλμε, ήταν σχεδόν σίγουρη πρωταθλήτρια. Πάλι είναι μπροστά η ΑΕΚ. Ναι, είναι και πόδι, τα βόδια. Ναι, είναι ένα πόντο μπροστά. Τα βόδια δεν κερδίσανε. Πάντως κύριοι και κυρίες, δεν πρέπει να έχετε παράπονο. Μιλάμε για σουηδικό πρωτάθλημα, για γαλλικό, για αγγλικό, για ελληνικό. Ξαφνικά μπαίνει η Ευρωλίγκα στη ζωή μας. Ό,τι ήθελε προκύψει. Ναι. Ακούσατε και για φακές. Τώρα εσείς τώρα τι συνειδημός και τι εξίσωση είναι αυτή. Από την έστρεψη του φόβιο σέλας και τις φακές. Ναι. Τι κάνουμε, όλη η πόλη μια αγκαλιά σε μία ώρα. Ναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι, φίλε. Αυτό είναι. Και από ό,τι γνωρίζουμε. Σόφι, μάζευε εσύ, βάλε λεφτά στην άκρη. Ναι. Θα μας ακούς τυφλά. Έτσι, στα στοιχήματά σου του Σαββατοκύριακου. Αυτό. Γιατί ναι, έτσι κάνεις βήμα-βήμα, πάρα πολύ σωστά κάνεις. Έτσι και σε λίγο καιρό δεν θα έχεις ευρώ. Και θέλω να πω λίγο. Θυμάσαι που είχα κάτι ψηλά. Πάνε κι αυτά. Και σαν το πάει ο παλιός ο χρόνος. Θέλω να πω λίγο σε έναν φίλο μας εδώ που ας πούμε. Τι βγάζει λίγο. Ένα παράπονο θα έλεγα. Λέει με έχετε στείλει πολλές φορές κουβά, παιδιά. Καιρός είναι να με στείλετε και ταμείο. Εσείς δίνετε νικήτριες στήλες. Από εκεί και πέρα ο καθένας πρέπει να έχει την κρίση να επιλέξει. Δώσοντας, πούμε, το Παρασκευό. Το Παρασκευό Σαββατοκύριακο κάποιες νικήτριες στήλες. Εγώ που δεν ήξερα. Mm. Επέλεξα τι θα παίξω και πήγα ταμείο. Νάτα, δεν τα λέμε εμείς. Έτσι πρέπει δεν να γίνεται, εμείς, παιδιά. Δεν και παιδιά, να σας πούμε κάτι πολύ απλό. Αν εμείς τα ξέραμε αυτά και τα βγάζαμε όλα, θα καθόμασταν εδώ, θα τα γράφαμε. Έτσι, θα δανειζόμασταν από φουσκωτούς, από ξεφούσκωτους, από τοκογλύφους. Mm. Εντάξει, θα τα παίζαμε αντί για 1000 ευρώ 50.000, θα έγραφε 400 το καντράν και καλό βράδυ. Και θα ήμασταν τώρα δηλαδή, θέλουμε να παππούα. Ναι, δηλαδή θέλουμε ναι να απευθυνόμαστε έτσι σε κοινό το οποίο έχει πάνω από το μέσο όρο νοημοσύνης. Απλά είναι τα πράγματα. Ναι. Θέλετε να αρχίσω να σας λέω άσοχη και λίγο διπλό. Υπάρχει γι' αυτό. Δηλαδή είμαι αυτόν. Είμαι αυτόν. Είμαι αυτόν. Εγώ θυμάμαι. Θέλω αυτό να καταλάβετε την χαλαρότητα που έχει στιγμή και το πόσο επιδερμικά αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Όταν γινόμαστε σοβαροί, σας λέμε πουλήστε το σπίτι, βάλτε τα παιδιά σας ενέχειρο όταν έχει ένα ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Δεν θέλουμε να λέμε τα δικά μας. Ναι. Το άσο-άσο. Όταν έχει ένα Ολυμπιακό ΠΑΟΚ που λέμε ένα γκολ. Και τόσα άλλα πολύ καλά σημεία τα οποία πέρασαν. Όταν σε ένα Άρης ΠΑΟΚ ντέρμπι φωτιά, δίνουμε ξέρω διπλό. Ναι. Δηλαδή όλα αυτά να τα κοιτάτε.
θα σου βγάζουμε σημεία που είναι 4-0 πάνω από 2-30. Μπράβο. Ναι. Άμα είναι να πούμε το 1-15, επί 1,2, επί 1,3, εντάξει. Όχι, γελά... Μπορούμε και αυτό. Ναι, μπορούμε, αλλά εγώ δεν το κάνω ποτέ στα δω αυτό. Δεν θέλω να γελάνε και οι νεκροί. Ποτέ. Όχι. Εμάς τι μας αρέσει, η αποθέωση και το κυνηγητό των ελέητων. Αυτό το ίσως, το μάλλον, ναι, το μπορεί, ναι, δεν ήρθε, αλλά θα έρθει και δεν με πήρε τηλέφωνο, τον είδες. Ναι. Άστα. Να δώσουμε και τα χαιρετίσματα μας σε γνωστό στέκι Αργιανών. Βεβαίως, τώρα αυτό έχετε να πω. Ναι. Γνωστό καφέ της πόλης, ναι, μεγάλο. Ναι. Παλέμαχου τερματοφύλακα του Άρη που έχασε τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, ενώ τον συγχαίραν ήδη ότι είχε πάει, το οποίο, ναι, δεν πήγε ποτέ. Ναι. Ο Αλέκος, βρέστε εσείς το επίθετό του, έτσι. Ο χαμός λοιπόν γίνεται εκεί κάθε μέρα, καφέδες, ροφήματα, τοστ και έχει κάνει ένα γλυκό πάντρεμα μεταξύ Παοξίδων και Αργιανών. Το βλέπουν τα μάτσα όπως πρέπει. Σοβαρά, και πολύ ωραίο καφέ. Πάρα πολύ ωραίο καφέ. Όχι. Ένα λάθος πολύ κίτρινο στο κάθισμα. Ναι. Έτσι το έχω εστιάσει. Είναι κομβικό. Ε? Έχει κίτρινο στο κάθισμα, ναι, αλλά δεν πειράζει. Έτσι. Το συνηθίζει. Εχθρός του καλού το καλύτερο. Το συνηθίζει. Ναι. Και ωραίο μαγαζί, φίλε. Ναι. Κοντά στην πατριμάση τη ταβέρνα του Χοντρού παλιά. Τέλος πάντων, είναι στη Βασιλίση, να το κάνουμε τη διαφήμιση του γιατί είναι και φίλος, έτσι. Είναι στην η ΣΑΜΠ αντιπροσωπεία που είναι ακριβώς στην Βασιλέως... Βασιλέω... Όλγας. Όχι, αγάπη. Γεωργίου. Ναι, πιο πάνω, πιο πάνω, ανέβα πιο πάνω. Είναι εκεί που ήταν η Έλπα παλιά. Ωραία, μου έχεις πει οτιδήποτε έχει με αμάξι σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ξέρει πού τον γκάζει. Ναι, ας υπάρχει και αυτό, θα πω πώς ναι, το κάνει. Τι να κάνω, φίλε, έτσι είναι μεγάλο δημοσιογράφη. Οδηγούν άλλοι. Εσύ κανονικά πρέπει να φτάσει σε ένα σημείο να έχει οδηγό. Έχω οδηγό. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Έχω οδηγό. Οδηγό με στολή. Όπως ήταν ο κύριος. Έχω τη Λία, έχω γυναίκα, καλύτερα. Ναι, όχι, θα έχει στολή, στολή. Στολή. Θα πάμε σήμερα και τέτοια. Καλησπέρα σα. Να του δω το πρόγραμμα. Να καθαρίζει το αμάξι και τέτοια. Θα μου αρέσουν εμένα. Κοίτα, και εμένα μου αρέσουν. Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν είναι τίποτα. Εσύ, Σόφη, θα ήθελε να έχει ένα σκάφο και να έχει μέσα του υπαλλήλου αυτοί που καθαρίζουν εκεί την προβλήτα. Που καθαρίζουν. Εκείνο το μεγάλο, το ξύλο. Συνέχεια, μόνιμα. Κάτι μαύρο, κάτι τέτοιο με τα μπλουζάκια. Δύο αυτόν έχουν βάλει τις λάδες τις από το πόνο λάδες σας, θες. Ναι, δύο. Δύο. Και τι να κάνουν τα παιδιά. Όχι, δεν αγώνα κάνουν. Είχαν ένα στόχο συγκεκριμένο. Ναι, δεν το συζητάμε. Βγήκε το βρήκα. Άμα δεν προλαβαίνει να το κάνει, τι θα γίνει. Το βρήκα εσύ, το δώσαμε. Το βγήκε εγώ. Δεν το δώσαμε και δεν τα παίξαμε. Μείναμε για φόδια τώρα. Έκανε έγκλημα χθε να το παίζει. Γιατί και εγώ τι δίνω. Πρώτα το έχω παίξει. Τώρα δεν γίνεται αλλιώ. Του ατρωμίτου. Κάνω πάλι. Ο Αμπάρης, να ξέρετε, το τερματοφύλακας που έπαιζε χθες είναι ο γνωστός Αμπάρης, δεν είναι ο γιος του. Ναι. Είναι αυτός. Στα 40 του, στα 39 του, πόσο είναι ο άνθρωπος. Όχι. Μπράβο, το που συνεχίζει. Μάλιστα. Δεν το γέμισαν το γήπεδο. Δεν είναι και κλεισμένο το θύμα. Τι με λες ότι είναι κλεισμένο, δεν είναι κλεισμένο. Δεν είναι κλεισμένο. Όχι, κανονικά ήταν, με κόσμο. Μάλιστα. Εντάξει, το οποίο αυτό που γίνεται. Εντάξει, τώρα μην βλέπεις τα γκολ αυτά. Άστο, έγινε αυτό. Το είναι παρελθόν πλέον. Έρχεται Στάβο λοιπόν. Mm. Ο ΠΑΟΚ, ναι, τη Δευτέρα. Δευτέρα δεν το μάτς. Σάββατο. Σε Δευτέρα, το Σάββατο, mm-hmm, να αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο. Πολύ δύσκολο. Έτσι, να πάμε λίγο και σε αυτό το μάτς, να πούμε λίγο τις απόψεις μας. Mm-hmm. Πώς το βλέπετε αυτό το μάτς. Είμαστε 48 ώρες πριν από το μάτς σχεδόν. Βεβαίως. Έτσι. Λοιπόν, ένα μάτς το οποίο ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι πάλι σοβαρός, ουσιαστικός. Πάρα πολύ δύσκολο. Ναι, πάρα πολύ δύσκολο. Ο Ατρόμητος, μην ξεχνάμε ότι είναι. Έτσι, ήταν μαζί μας. Είναι η καλύτερη ομάδα της. Ήταν μαζί μας. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Ένα μάτς κόμβο-κόμβο κι αυτό. Έτσι, είναι ο υπερκόμβος είναι αυτό. Μπράβο. Αν περάσει και από εκεί, να σου πω το παρασκήνιο. Βεβαίως. Που σου αρέσει. Είμαι ένα αυτή. Δίνει τεράστια μάχη και για να βάλει Έλληνα διαιτητή στο παιχνίδι. Γιατί όταν ζητάμε ξένο. Ξένο ζητάμε εμείς, ξένο και Ατρόμητος. Οπότε. Ο παπάς τα ομώνυμα πουλάει, αποθούνται και τα ετερόνυμα έλκονται. Ο παπάς που πουλάει και έδι είναι ότι δεν μπορώ να βρω δύο ξένους. Γιατί πρέπει να βάλω και στο Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ. Δηλαδή. Δηλαδή από τόσους διαιτητές μεγάλους σε όλη την Ευρώπη δεν υπάρχουν δύο διαθέσιμοι. Υπάρχουν μια χαρά, αλλά δίνουν μάχη για να μας στήσουν όχι με το διαιτητή, που εκεί ο διαιτητής δεν πάει ξεφτιλιστή. Τη δουλειά την κάνουν τα κοντάρια. Εγώ, φίλε, δεν θέλω να έχω τους διαιτητές, θέλω να είναι έξω από τη ζωή μας. Ναι. Θέλω πάω να είναι αγωνιστικά ανώτερος, να περάσει από το Περιστέρι, να κάνουμε τα φιλιά μας, να χαιρετήσουμε στο Περιστέρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Έτσι πρέπει να φερθεί ο ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Έτσι. Αυτό. Δεν θέλω να μπαίνουμε στη διαδικασία συνέχεια με τους διαιτητές. Μη μας αναγκάζουν. Εσύ, μιλάμε. Από τα πιο κομικά αυτό που έχουμε δει στη ζωή μας ήταν χθες της Ντέρμπι. Το καραμπάω κάπου είναι αυτό, Τσέλσι Ντέρμπι, 3-2. Δε. Αυτό που εγώ θέλω είναι από τη στιγμή που δύο ομάδες θέλουν ξένο διαιτητή, προφανώς γιατί συχαίνονται αυτό που εκφράζει ο Έλληνας.
ο οποίος μια ζωή δικαιολογείται, με πιέζουν. Αν μας πιέζουν, κάτσε σπίτι σου, όμως χάρη. Mm. Δεν μας απασχολεί αν σε πιέζουν. Μα και η πίεση είναι μέσα στην καθημερινότητά μας, φίλε. Δεν γίνεται χωρίς πίεση. Μα, να σου πω κάτι, υπάρχει είναι... κάποιος που δεν πιέζεται. Άλλος το κρατάει μέσα του και δεν το δίνει και άλλος το εξωτερικεύει. Ναι. Δεν γίνεται να ζεις χωρίς πίεση. Ακριβώς. Το 98% είναι κάτω από καθεστώς πίεσης. Ακριβώς. Δηλαδή, εγώ τι να κάτσω να πω. Ότι με πιέζουν. Mm. Πάρε 500 ευρώ το μήνα και μη μιλάς. Τη βγάζεις. Τη μέρα. Τη βγάζεις. Δεν τη βγάζεις με 500 ευρώ. Τέλος πάντων. Το πόντους το βλέπεις, εξαιρετική κατάσταση προπονήσεις, ενημερώνεσαι, γιατί αυτόν το είπαμε. Είναι, επειδή έγραψα και όλο αυτό το DNA, ένα κατεβατό τι έδωσε. Ναι. Είναι, ρε φίλε, αμυντικά αυτό που θέλω. Και δίνει τη δύναμη που δεν έχει το δίδυμο κανένα. Ο Μαωρίσιο πότε πιστεύει με το καλό? Μια εβδομάδα με τη βίντεο νομίζω να παίξει. Α, δηλαδή σε μια εβδομάδα είναι πάλι στην αγκαλιά μας. Ναι. Μπράβο. Ναι. Άστο. Και με τη βίντεο το χρειαζόμαστε. Είναι η αλήθεια, γιατί είναι σκληρή ομάδα. Πρέπει να την παίξει με μυαλό. Εκεί πρέπει να πάμε με δίδυμο Βέρμπλουμ Μαουρίτσιο. Καλά, η Βίντε είναι μετά. Θέλω να τα πηγαίνουμε match-match όπως τα πηγαίνουμε. Όπως τα πηγαίνουμε ως τώρα. Πάντα το τι γίνεται. Πάντα πρέπει να σκεφτούμε. Όσο για αυτούς που κάνουν τους συνήγορους του διαβόλου και λένε για τους δανεικούς και τις. Ναι, κύριε, έχουμε δανεικούς στον Ατρόμητο. Δεν καταλάβαμε δηλαδή. Οθονά μου. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως, κύριε Αντιβασιλέα. Εσύ είσαι πιο πλούσιος επιχειρηματικά, ρε φίλε, και πιο καβατζωμένος. Ωραία. Και έχεις τρία στελέχη. Τι θα τα κάψω. Που εσύ δεν έχεις κάποια χρησιμότητα ιδιαίτερη τη δεδομένη χρονική στιγμή. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, στη μαγική λέξη. Ωραία. Εγώ είμαι μια επιχείρηση μικρότερου Βεληνικού και τα στελέχη που εσένα δεν σου κάνουν, έρχονται, μπορώ να τα πάρω εγώ και να μην τα πληρώσω όλη την αξία τους. Θα πληρώσω αυτό που σηκώνει η τσέπη μου. Ωραία. Αλλά εμένα αυτά τα στελέχη με αναβαθμίζουν σαν εταιρεία. Αναμφίβολα. Ωραία. Δεν θα κάτσω να τα πάρω. Είναι η κλασική έκφραση με ένα σμπάρο, δύο τριγώνια. Όλοι είναι ευχαριστημένοι. Είναι η αγορά η σημερινή, και sorry που σε διακόπτω, είναι ότι όλα τα ντύλια πρέπει να είναι win-win. Στην προκειμένη περίπτωση, ο Σαββίδης και ο Σπανός βρήκανε μία φόρμουλα συνεργασίας για να κάνουν ένα deal win-win. Ο ένας στρώνει τα στελέχη που δεν έχουν θέση δεδομένη χρονική στιγμή, ο άλλος αναβαθμίζει την ομάδα του πληρώνοντας αυτά που μπορεί να δώσει. Με κάλυψε απολύτως. Αυτό είναι, τίποτα. Τα είπες όλα, στο κομμάτι των δανεικών. Όποιος δεν σκέφτεται αυτό το απλό πράγμα, ξέρεις πότε θα υπήρχε ηθικό στοιχείο. Αν παίζανε. Ναι, βέβαια, εκεί θα είχαμε ναι. Εκεί θα είχαμε πρόβλημα. Γιατί? Γιατί δε φίλε, πώς να αναγκάσω εγώ ένα το παιδί. Το Χατζησαΐα, το Γιαννούλη και τον Κουλούρη. Να παίξει απέναντι στην ομάδα που ανήκει στο 100%. Και αν κάνει μια στραβοκλουσία ο Χατζησαΐας, λέω όθωνα και τη στείλει την μπάλα στο γάμα. Ναι, ναι. Τη δικιά του εστία. Πάρα πολύ λογικό, πάρα πολύ ωραία το ανέλησες. Έτσι ακριβώς είναι. Συμπλέω 100% όχι, με την άποψή σου. Αυτοί που χρησιμοποιούν τις δικαιολογίες αυτές και προσπαθούν να σπηλώσουν το παιχνίδι. Εκτός του ότι συμμετείχαν πρόσφατα σε ένα παιχνίδι που δεν υπήρχαν άμυνες, το πάμε παρακάτω. Ωραία. Ή είναι χαζοί, ή είναι εκτός αγοράς, ή είναι στημένοι. Το χειρότερο για μένα είναι ότι όταν το λες αυτό είσαι εκτός αγοράς. Δεν καταλαβαίνεις πώς δουλεύει το επιχειρήν. Ωραία. Τέλος πάντων, δεν είναι ότι όπως η Ιρανική που έχει ο Ολυμπιακός, έχω 54. Εντάξει. Ναι. 54. Ωραία. Και όταν παίζουν μαζί μου, έχω κάποια θεματάκια υπέρ μου. Δεν είναι τέτοιο έργο, δεν παίζουν και τελειώσαμε. Ναι, Σταύρο μου. Αυτά, γιατί είμαι έξαλλος με το συγκεκριμένο θέμα. Όχι, έξω δεν είναι, πολύ καλά. Έξαλλος εννοώντας ότι ας τον πάω και τον πάω θα τους πηλώσουν, κάνει πρωταθλητισμό, θα πούνε τα χαζά τους, η επικοινωνία παίζει το ρόλο της. Ο Ατρομητάκος σας θέλει, που σας έχει ξεφτυλίσει δύο χρόνια, σας κερδίζει μέσα έξω. Μπράβο τον Ατρόμητο. Ναι. Και γενικά για την αγωνιστική του συμπεριφορά, τα τρία τελευταία χρόνια είναι συνεχώς στην πρώτη πεντάδα, έτσι, κάνει πολύ καλές επιλογές. Έτσι, έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Μπράβο τους. Πολύ ωραίο γκρουπ. Τα παίζει όλα τα παιχνίδια. Γυρνάει παιχνίδια. Κερδίζει παιχνίδια στον εμένα εκεί χθες που μου αρέσει πάρα πολύ στον Ατρόμητο, φίλε. Αυτός ο Βασιλακάκης που πήγαμε από την Ξάνθη. Εμένα με βγάζει τόσο θετικά συναισθήματα αυτό το παιδί ποδοσφαιρικά. Εγκεφαλικά. Εγκεφαλικά είναι χάπ που ξέρει μπάλα. Κάνει κάτι γκολ, ποιήματα. Κάτι σκαψίματα, κάτι κάθετε πάσει. Την του την αναβάθμισε δηλαδή, ο Λουτσέσκου. Είναι πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Ξέρεις τι τον έβαλε. Second striker. Second striker, ό,τι κάνει τον Μπέρκ. Όλα αλλιώς. Γιατί πιέζει πολύ, γιατί κινείται πολύ στο χώρο. Το έχει, είναι χαρισματικό. Έχει οξυδέρκεια, έχει κορμί. Ωραία. Ό,τι έκανε με τον Μπέρκ, έχει κάνει με τον Βασιλακάκη στην Ξάνθη. Και πήγε η καριέρα του ένα κλικ πάνω. Σοφία, να πούμε λίγο και κάτι για την Goldbet. Στο κομμάτι το στοιχηματικό που πάντα ενημερώνεται τον κόσμο, που πάντα είστε έτοιμοι και δίνετε τις λύσεις. Λοιπόν, σε οποιοδήποτε να αναφέρουμε πρόβλημα. Ότι η Goldbet
το κυριότερο. Είναι μία από τις 24 νόμιμες στοιχηματικές εταιρείες στην Ελλάδα, έτσι. Mm-hmm. Χάρη στην τελευταία γενιά λογισμικού που έχει, είναι ανάμεσα στις πρωτοπόρες εταιρείες διαδικτυακού στοιχήματος στον κόσμο. Έχει live score, όπου μπορεί ο καθένας να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα των αγώνων. Στο live στοίχημα μπορεί να συνδυαστεί μεγάλη γκάμα ειδικών στοιχημάτων που προσφέρει η εταιρεία με άλλους αγώνες που έχουν ξεκινήσει ή όχι. Και φυσικά υπάρχει και το καζίνο της Goldbet με τεράστια γκάμα παιχνιδιών, με κορυφαίες εταιρείες όπως είναι Microgaming, Nix, NetEnt, χιλιάδες παιχνίδια. Ίσως το μοναδικό καζίνο στην Ελλάδα με τόσα πολλά παιχνίδια. Μπράβο στην Goldbet. Φυσικά λοιπόν, αξιόπιστα και υπεύθυνα πάντα, υψηλές αποδόσεις. Με πολλές θέσεις εργασίας στην πόλη μας, εντάξει. Τα λέμε όλα, γιατί και το γι' αυτό λοιπόν ναι. Μπορείτε απλά να μπείτε σελίδα, mm-hmm. να δείτε πολύ ευχαριστή η πλατφόρμα της Goldbet και γιατί όχι να κάνετε και την εγγραφή σας αν δεν είστε εγγεγραμμένοι ήδη. Και για να κάνουμε το δεύτερο ξέσπασμα το δεύτερο της εκπομπής. Πάμε, ναι. Ναι. Στην Estesud, mm-hmm. ποιο είναι το χειρότερο που έπαθα. Τι έπαιζε ο Παπαγιανόπουλος και δεν ήταν ο Διονύσης. Όχι. Και χάσαμε αυτό και αποκλειστήκαμε. Και χειρότερο. Ναι. Την άλλη μέρα το πρωί, αφού έχουμε εξευτελιστεί εντελώς. Και λίγα λες. Και λίγα λέω. Βγαίνω από το ξενοδοχείο που έμενα για να ξεκινήσει ο Γολγοθάς των τεσσάρων πτήσεων επιστροφής. Ξέρεις που είναι το έθνος σου. Λίγο από τον Βόλιο Πόλο, λίγο πιο κάτω. Ναι. Είχε μια πινακίδα του Ροντχάιμ 250. Αδίπλα. Δηλαδή, ναι. Ωραία. Δεν είχε καμία πινακίδα τέλος του κόσμου. Βγαίνω, αυτό εκεί ήμουνα. Το τέλος. Εκεί ήμουνα, είχε πινακίδες με βίσονες. Δηλαδή, πρόσεχε ρε αγόρι μου, που πας μη πεταχτεί ο βίσωνας. Εδώ ξέρεις έχει ζώα, κανένα ελαφάκι χοντρά-χοντρά. Μη πεταχτεί, άντε καμιά αρκούδα στην εκτατεία, εκεί είχε το βίσωνα. Το ξεπερνάμε αυτό. Βγαίνω από το ξενοδοχείο με τη βαλίτσα και περνάει. Σαμψονάει τη βαλίτσα, καλή. Καλή πάντα, ρε κόλκα είσαι. Ναι. Δεν θέλω αυτήν την δουλειά, δεν θέλω να δω τίποτα αυτήν την δουλειά. Θα την πάω στην πρώτα απ' όλα η Σαμψονάει τι θα άνοιξε δίπλα στο σπίτι μου για να έχει. Να αλλάζω συνεχώς ναι, και τη διαφήμιση αυτή μια τσάντα δώρο. 70 ναι, έχω αγοράσει. Ναι, ναι. Μέχρι την American Tourist πριν τη διαφημίσει, ο Ρονάλντο την πήρα. Σιχάματα. Πάμε παρακάτω. Ωραία, δεν ήταν διαφήμιση αυτό με τα σιχάματα στο τέλος, αλλά το ξεπερνάμε. Ναι. Και αυτό. Και ποιον βλέπω μπροστά μου με καλοτσάκι λαϊκής. Δέχομαι επίθεση, γυμνάω πίσω. Ναι. Δέχομαι επίθεση για τα καλά λόγια που λέμε για το Βασιλακάκι. Και τώρα θα λέμε και καλύτερα θα, καλύτερα θα πούμε. Εμένα ναι. μου αρέσει πάρα και πολύ. Και προσωπικότητα. Είναι δυνατόν. Εννοείται. Μιλάμε λέτε για... τώρα. Μιλάμε για... Εγώ έχω άποψη κύριε. Ναι. Συγκεκριμένη κάτι. Πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Και κλείνουμε το ξέσπασμα με το Estesud ναι. που είναι κάτι το οποίο με έχει πονέσει πάρα πολύ. Γιατί νομίζουν όλοι ότι δημιουργήθηκε πριν 6 χρόνια. Δηλαδή ότι τώρα στα κοντά οι πόνοι είναι λίγοι. Ναι. Προσθέθηκε ο χιλιοστός πόνος λοιπόν ότι βγαίνει το ξενοδοχείο. Και βλέπω με καροτσάκι ποιον που πάει στη λαϊκή το καροτσάκι. Τον προπονητή του δεν μάθει. Τι λες τώρα, φίλε. Ναι, τον προπονητή. Έζησε τέτοια στιγμή. Έζησε αυτή τη στιγμή. Να σε πω κάτι. Ξεκίνα και μίλα. Μόνο σου την μίλα τρία λεπτά. Βγάλε όλη την πηγαία αγανάκτηση. Ό,τι νιώθει μέσα. Δηλαδή, σπεχαιρέτησε το αεροδρόμιο. Η γιαγιά με γιαγιά δύο χτυπήματα στην πλάτη. Μπινελίκια όλο το βράδυ. Πού βρίσκει τέτοια δύναμη και επέστρεψε. Βγαίνω το πρωί. Μου βγάλανε ανακοίνωση και σύνδεση που φταίγαμε εμεί. Εκείνη την περίοδο. Δημοσιογράφη, φταίγατε από κοντά. Ναι, καλά πάντα. Εννοείται. Αυτά είναι για γέλια και για κλάματα. Το ξέρω, αλλά φαντάσου την ψυχολογία μου να έχω όλα αυτά και να έχω και αυτό στο τέλος. Και, πώς το λένε, να βλέπω τον προπονητή τους με το καροτσάκι να πηγαίνει στην τοπική λαϊκή του Estesud. Πραγματικά. Χαρμολύπη, λιποχαρά. Φίλε, εκεί τι κάνεις, το δεις μια κλωσιά. Όχι, όχι, δεν είμαστε της βίας εμείς ποτέ. Είπε κάτι για ναι, για τον Γιώργο ναι. Ναι. Άκου τι πάθαμε, ρε φίλε. Δηλαδή. Τώρα που το βλέπω, τεράστιο το διπλό του ποσοστού του ΠΑΟΚ με στον Αταβόμητο. 1,76 Goldbet. Παίζει πρώτο με δεύτερο. Πρώτο με δεύτερο. Αύριο έχουμε να κάνουμε μεγάλη μελέτη για τα ελληνικά. Για τα ελληνικά έχουμε σειρά τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα σκοτωμό, Αγγλίες, Γερμανίες, Γαλλίες. Έτσι, πρέπει να βάλουμε αύριο μια δομή. Θα διαβάσω το έτσι, βράδυ, γιατί έρχομαι και τα βλέπω γρήγορα, θα διαβάσω. Θα διαβάσει, γιατί η γνώση είναι δύναμη. Ξέρω τις ομάδες πάνω κάτω και ναι, τη φόρμα τους, αλλά τι γίνεται όμως, πρέπει να δούμε και η προϊστορία μετράει πεταμένη, ρε φίλε. Ε, φίλε, το στοίχημα είναι στιγμές. Ναι. Ένα δοκάρι που πήγε έξω, είναι όλα... Θεωρείς ότι η προϊστορία παίζει κομικό ναι, ρόλο. Ναι, φίλε, υπάρχουν παιχνίδι, υπάρχουν ομάδες που δεν πάει κερδίσουν σε ένα κολογήπεδο ποτέ. Και εσύ τη βλέπεις φορμαρισμένη και λες θα συνεχίσει και κάθε από τα 2-0-3-0. Μάση κάποτε που πάω και δεν μπορούσε να κερδίσει τον Απόλλωνα. Τη Ζούπολη, εννοείται. Από Αθηνό, ναι. Γιατί τον Όφη. Με τον Αλαμάνο. Ωραία, Αλαμάνο. Θα πούμε μια ιστορία λοιπόν. Ακόμα mm. από αποδυτήρια ΠΑΟΚ με Μπάγεβιτς. Ωραία. Έχουμε 20 κλαρίνα σερί. Όχι σερί.
Ναι, εντάξει. Με Μπάγκεβιτ όμω, ανοίγω μια παρένθεση και γρήγορη. Εμένα ο Πάοκ μου άρεσε πάρα πολύ. Έπαιζε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Είναι εποχή με Βασίλη Μπομπό και δεξί μπακ και με Βενετίδη αριστερό. Δηλαδή μιλάμε για άστο. Και υπάρχει μια ομιλία Μπάγκεβιτ. Μπροστά το Καραδίμο που ήταν ατακαδόρο και πέρα τον πρίζουν. Ο Λουκάς ο Καραδίμος. Ο Καραδίμος, μια θεότητα. Ωραία. Λέει ο Μπάγκεβιτς, εδώ έχουμε να κερδίσουμε 21 χρόνια. Πείτε εγώ τον Καραδίμος από κάτω. Κατά 22. Κατά 22. Κατά 22. Ναι. Έβαζε πάντα πρίζε. Του ήρθε και ο Καραδίμος καθόλου. Τι κάναμε στο μάτσο εκείνο. Χάσαμε 3-2. Μπροστά από την εποχή. Μπροστά από την εποχή. Μετά ρε, με Αναστασιάδη κερδίσαμε πρώτη φορά. 0-3, μέσα στο Αλμπική. 0-3 που είναι 2-3. Τι φάγαμε ψηλό άγχος. Εγώ με τον Απόλλωνα έχω χαρακτεί στη μνήμη μου αυτά τα δύο μάτς του Κυπέλλου όταν μας απέκλεισε. Είχαμε κερδίσει 0-1 μέσα στη Ριζούπολη με ένα γκολ του Αλέξου του Αλεξίου. Μια κεφαλιά. Και ερχόμαστε στην Τούμπα να παίξουμε τον ημιτελικό του Κυπέλλου. Κόσμο γεμάτο το γήπεδο. Και κάνει, χάνουμε 1-3 τότε. Ξέρουμε, Ντέμι Νικολαίδη να αποθεώνεται στο τέλος. Με τον Ντέμι ο οποίος αποθεώθηκε. Είχε, στο κέντρο κάνει μια ενέργεια εκεί στο Γιουκούδη με τον Αλεξίου. Στον Αντωνάκη του Γιουκούδη, φίλος του Αλεξίου. Και καλός. Τους γύρισε μια πολύ γρήγορα. Και μετά πήγανε στον τελικό και δέθηκαν 7 γκολ από την ΑΕΚ. Δηλαδή αποκλειστείτε εκεί. Έπαιζε και ο Κόλλα τότε, ένα Αλβανό πάρα πολύ καλό. Ο Κόλλα, βοηθό του Μαρίνου Ζουνί. Πάρα πολύ καλό τότε. Ο οποίο, όσοι ξέρουν, λένε ότι προπονητικά αναβάθμισε στο επιθετικό κομμάτι τον Ζουνίδη ο Κόλλα. Μπλέντερ Κόλλα από όλων Αθηνών και ΑΕΚ αγωνίστηκε. Για τον Ζουνίδη έχω κάνει έτσι, ένα κύκλο ερωτήσεων δεξιά και αριστερά που παντού ακούω πολύ καλά λόγια. Καλό προπονητή είναι, ρε φίλε. Καλό προπονητή. Ένα κουσούρι είχε πάει όμως. Θα το πω εγώ. Επειδή νομίζω ότι θεωρεί ότι είναι καλύτερο και μπορεί και να είναι, ρε φίλε, Έλληνα, τον πιάνει τρέλα. Τον πιάνει όλο προς τι. Υπάρχουν στιγμές που όταν θα χάσει, ρε φίλε, όταν πιστεύει ότι είσαι ο καλύτερο. Όταν σου κινείται η κέντα. Έχει αίσθηση περιοχή απέναντι προ όλου. Αίσθηση περιοχή η οποία, πρόσεξε με, και εγώ το έχω αυτό το κουσούρι καμιά φορά δημοσιογραφικά. Το έχω το κουσούρι. Δεν σα βλέπω. Τον άλλο του μιλάω και του λέω δεν σε βλέπω ουσιαστικά. Ναι. Εντάξει. Όταν αυτό όμω σου γυρνάει μπούμερα και δεν γίνεται να έχει μόνο νίκε στη ζωή σου, είτε ω προπονητή, είτε ω δημοσιογράφο, είτε ω επαγγελματία. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ποτέ. Όταν λοιπόν το παθαίνει. Εδώ εμεί που έχουμε κάνει λάθο, το τελευταίο λάθο το έκανε ήταν Αύγουστο του 86. Ναι, με Πασόκ. Ναι, έχει 32 χρόνια. Ναι. Τώρα θα ξαναγίνουν λάθη. Με Πασόκ πριν μοιράσει τις 10 σε δικούς σου. Συνέχισε. Ναι. Όταν το παθαίνει αυτό, δεν το διαχειρίζεται καλά. Παθαίνει δηλαδή, μπορεί να το χάσει εκεί. Και είναι θέμα. Αλλά προπονητικά είναι εννοείται top. Μπορεί αυτό να είναι και καλό βέβαια. Το ότι δεν σε βλέπω. Είναι πώς θα το δεις αυτό. Από ποια ναι, οπτική από γωνία θα το δεις. Αυτό ακριβώς. Ακριβώς αυτό. 1-1 στη Ριζούπολη λέει ο Μέμας. Και νομίζω ότι έχει δίκιο. Το Αλεξίου ισοφαρίσαμε, δεν ήταν 0-1-1-1. Νομίζω πριν ήταν 1-1. Είναι εκείνες οι μνήμες που είμαι σε μια ηλικία, σε μια φάση της ζωής μου, κάνω που δεν έχω δεν θέλω καθόλου να μνήμες. Ναι, καθόλου. Πρώτα απ' όλα εκεί, εκτός έδρας, μόνο χάναμε εκείνη την εποχή. Εγώ πρώτο διπλό, έχω 2 αθηναϊκό ΠΑΟΚ, 4-1 με σπίνουλα. Σπίνουλας, σεντερφόρ. Ναι, είμαι εκεί, το βλέπω. Δεν είναι ότι το είδα στην τηλεόραση. Και να χασκογελάνε τα βλαμμένα τα δικά μας, ο κολλητός ο ένας με τον άλλον, να χασκογελάνε στον πάγκο. Ο Αθηναϊκός, φίλε, ξέρεις τι έκανε. Ο Αθηναϊκός, το που άκουγε, τι ομάδες μπορεί να πάει. Δεν έχασε από τη Manchester United σε 180 αγωνιστικά λεπτά. 0-0 εδώ, 0-0 στο Old Trafford. Απίστευτα πράγματα. Πες μου τέσσερις παίκτες του Αθηναϊκού εκείνης εποχής. Τρεις. Του Αθηναϊκού. Με το σπίνο να μετράει. Πες άλλους τρεις. Ζαλακώστας, Χατζαγγελής, Μπονκ. Μπράβο, με πει τον Μπονκ, μπράβο σου. Ναι. Δεν θέλω, σε φίλε, τέτοιο κλαρίνο ξεχνιέται. Τερματοφύλακα. Καλά, πε οποιονδήποτε, μην είσαι τερματοφύλακα. Είναι πολύ εύκολο στο μεταφράζει αυτή την έννοια. Τασιόπουλο. Ήρθε μετά σε εμά. Μπράβο, είσαι Τασιόπουλο. Εντάξει, πολύ καλό. Όλοι είναι δεκάθα, πει λίγο. Από τον Αθηναϊκό πέρασε και ο Σαργκάνη. Βέβαια, αυτό πήγα. Η Ρουφιάνη του δουλέψε. Μπράβο του. Υποκλίνομαι στου απανταχού Ρουφιάνου τη πόλη. Έτσι και γενικότερα. Τόσο γρήγορα, ναι. Ούτε ο ήχος. Στα 210 λεπτά Σαργκάνης έπαιζε. Στα 210 Σαργκάνης και ήταν η παράταση. Σαργκάνης, μπράβο. Πολύ σωστά μιλάω. Mm. Ο Νικόλας, θεματοφυλακάρα. Με η Μάστη Γνάτη ποιον είχε σε τρεφόρ τότε. Εδώ σε θέλω τώρα φιλαράκο για την πουλά στρέλα. Εδώ σε θέλω. Από τους μεγαλύτερους φόρ που έβγαλε το νησί. Ο Χιούζ. Γιώργο, πόσο με αγαπάω. Να το θέλω να με πάρει. Είναι η στιγμή που θέλω να με πάρει. Ο Χιούζ. Ο οποίο μετά τη Μάντσεστερ που πήγε ο Χιούζ. Μαύρα τα μεσάνυχτα, μαύρα. Πήγε στο εξωτερικό.
Και πήγε στην Μπαρτσελόνα ο Χιούς. Ο Μαρκ Χιούς πήγε στην Μπαρτσελόνα. Στην Πεκτούρα. Και τώρα είναι προπονητής. Ποιος ήταν το 8 της Μπαρτσελόνα τότε? Ω, θα την πω τη βλακία μου, θα την πω όμως. Ο Άρτσιμπαλτ. Ο Μπακέρο. Ο Άρτσιμπαλτ, πού το θυμήθηκε? Ο Άρτσιμπαλτ στα χαρτάκια το θυμήθηκε, όθωνά μου. Πού θα το θυμήθηκε? Κάπου εδώ ήρθε η ώρα για, για τον επίλογο. Τον επίλογο θέλω να το κάνει και σήμερα η Σόφη, με τη μοναδική φωνή της και τη σπάνια ομορφιά της. Σπάνια ομορφιά της. Περνάει γρήγορα η ώρα. Περνάει πολύ γρήγορα η ώρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας λοιπόν αύριο. Έντονο στοιχηματικό Παρασκευό Σαββατοκύριακο εδώ στο Λίμπερο. Καλό μεσημέρι!